Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα να σας γνωρίσω και από κοντά και να σας συγχαρώ για την πραγματικά υποδειγματική συμπεριφορά σας μέσα στην κόλαση της Μαριούπολης. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι καταφέραμε να κρατήσουμε την διπλωματική μας εκπροσώπηση στη δοκιμασμένη πόλη μέχρι την τελευταία στιγμή και πιστεύω ότι χειριστήκατε όλη αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση με υπευθυνότητα, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα αλλά και με την απαραίτητη συναισθηματική ενσυναίσθηση. Οπότε και πάλι θερμά συγχαρητήρια και θα ήθελα έτσι να ακούσω στη συνέχεια τις εμπειρίες σας από αυτό το οποίο ζήσατε για να μπορούσουμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και λίγο το μέλλον θετικά, το πώς θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε ενεργά στην ανοικοδόμηση της πόλης όταν με το καλό τελειώσουν οι εχθροπραξίες και μπουν τίτλοι τέλους σε αυτήν την ρωσική εισβολή η οποία τόσο έχει δοκιμάσει όλους μας, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα τους κατοίκους της πόλης που δέχτηκε την μεγαλύτερη επίθεση και για την οποία λόγω της εντονότητας παρουσίας ελληνικού στοιχείου εδώ και πολλούς αιώνες προφανώς έχουμε ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το προσωπικό σας ενδιαφέρον, ειδικά για το προξενείο μας στη Μαριούπολη. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας. Από μια στιγμή και μετά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει λόγω των συνθήκων. Και ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια να με κάποιο τρόπο όσο πιο γρήγορα να βγάλουμε κόσμο από εκεί και ίσως να αποχωρήσει και το προξενείο, γιατί πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν μια προσπάθεια την οποία την χειρίστηκε ο Γενικός κύριος Δεμήρης και μπορώ να πω ότι και το τηλεφώνημα που κάνατε στον Ουκρανό Πρόεδρο έτσι έδεσε σε κίνηση μια διαδικασία η οποία ήταν η αρχή του τέλους για τη δικιά μας την έξοδο από την πόλη. Να ευχαριστήσω επίσης για το τηλεφώνημα που μου κάνατε όταν πια ήμασταν ασφαλείς στη Δυτική Ουκρανία. Και να πω ότι, όπως σας είχα αναφέρει, πήραμε ξεκάθαρη στάση στο ζήτημα και αυτό νομίζω εκτιμήθηκε στην Ουκρανία. Και τώρα και οι ανακοινώσεις που κάνατε και ο σχεδιασμός για να αναζωογονηθεί αυτή η περιοχή με οποιοδήποτε τρόπο, νομίζω είναι στη σωστή κατεύθυνση και νομίζω και αυτό θα εκτιμήσει ο λαός.